Ευχαριστώ τον Λάζαρο για την παρουσίαση. Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να σας πω ότι μαζί μας σήμερα βρίσκονται άλλα τρία μέλη του Κοδελφίου του Κοζάνης, άλλοι τρεις συνυποψήφοι, οι άνθρωποι οι οποίοι συνέβαλαν στο να γίνει πραγματικότητα η επιτυχία που είχαμε στον νομό. Είναι πρόκειται για την Ελένη Κουγκέκα. Υποστήριξε την περιοχή από χρόνια και την ιστορία της αριστεράς. Πρόκειται για τον Αντώνη τον Στεφανόπουλο. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίου και επίσης γνωστό στην περιοχή και στην ιστορία της αυτοδιοίκησης της αριστεράς. Και από την νεολαία. Εκφράζει την εκπροσωπή μου τη νέα γενιά, την επιπίθρος και άνθρωπος με εξαιρετικά θετικά και ουσιαστικά προσόντα. Σήμερα υπολογίζαμε να είναι, αλλιώς τη σχεδιάζαμε την ημέρα, υπολογίζαμε να είναι εδώ αρχικά ο πρόεδρος του κόμματος, ο Κώστας Κουβέλης. Δυστυχώς όμως, μετά την επιλογή του ταξιδιού στις Βρυξέλλες και τις επαφές με τους αρχηγούς και τους παράγοντες τους κοινοτικούς εκεί, αυτό το πρόγραμμα ανατράπηκε τελείως. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να προκύψει κάτι διαφορετικό στην πορεία. Αυτό θα το δούμε για την επόμενη εβδομάδα. Αγαπητές φίλες και φίλοι, συμπολίτες, πρέπει να πω καταρχήν ότι είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη κάθε φορά που μιλάω στο κοινό των Σερβίων, στους ανθρώπους, στους δικούς μου. Ακόμα πιο πολύ τώρα που για πρώτη φορά αισθάνομαι την τιμή αφενός και την ευθύνη αφετέρου της εκπροσώπησης της περιοχής ολόκληρης στο Κοινοβούλιο και που η προοπτική αυτή είναι ισχυρή και για τις επόμενες εκλογές, για τις εκλογές πρώτα. Λίγες μόνο μέρες μετά τη διενέργεια των εκλογών της 6 Μαΐου, επόμενες άκοντες οδηγηθήκαμε στις εκλογές της επόμενης, αυτές που διανύουμε τώρα, να ακούγεται. Με το πολιτικό σύστημα της χώρας σε αδυναμία να αναδείξει κυβέρνηση. Και έχοντας διαλυθεί το κοινοβούλιο που μόλις αναδείχθηκε. Δίχως άλλο, πρόκειται για αδυναμία εξαιρετικά σημαντική, ανάλογη των διλημάτων, ίσως και αδιεξόδων που αντιμετωπίζει η χώρα. Στις εκλογές αυτές, η Δημοκρατική Αριστερά για πρώτη φορά δοκιμάστηκε και υποβλήθηκε στη λαϊκή κρίση, από τις οποίες την προτίμηση συγκέντρωσε ένα 6,11% και μια κοινοβουλευτική ομάδα 19 μελών. Στην κοινοβουλευτική ομάδα αυτή, για πρώτη φορά στην ιστορία της ανανεωτικής αριστεράς, αλλά και της Κοζάνης, συμπεριελήφθηκε βουλευτής του νομού Κοζάνης. Είχα την τιμή, η ευτυχή συγκυρία αυτή, να εκφραστεί στο πρόσωπό μου. Αγαπητές φίλες και φίλοι, θεωρούμε το αποτέλεσμα αυτό μεγάλη επιτυχία τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Οι λόγοι είναι δύο. Ο πρώτος, διότι μέσα σε δύο χρόνια από τη γέννηση του κόμματός μας, με τη συνεισφορά όλων μας, αυτό εδραιώθηκε στο παραπέρα πολιτικό σύστημα της χώρας. Διεκδίκησε και κέρδισε τη θέση του ως το κόμμα της σύγχρονης, ανανεωτικής, μεταρρυθμιστικής, υπεύθυνης αριστεράς, και δικαίωσε την πρώτη ετών επιλογή μας να φτιάξουμε ένα νέο κόμμα τη στιγμή που όλα τα υπόλοιπα κόμματα βρισκόντουσαν σε καθεστώς πλήρους απαξίωσης. Δεύτερον, διότι η ενίσχυση αυτή υπήρξε θετική επιλογή χιλιάδων συμπολιτών μας, βασισμένη στον ορθό, ψύχρεμο και ρεαλιστικό λόγο ενός κόμματος της σύγχρονης αριστεράς.
μπορούμε να, να υπερηφανευόμαστε ότι συγκεντρώσαμε τη θετική ψήφο 386.116 συμπολιτών μας. Και τη συγκεντρώσαμε χωρίς την ανάγκη της διατύπωσης από την πλευρά μας, ούτε μιας λαϊκιστικής κορώνας που θα εξοράιζε το παραμικρό ή που θα χάιδευε τον οποιονδήποτε. Σε μια φάση που οι σιρήνες του λαϊκισμού ήταν γύρω μας εκμαυριστικά. Θεωρούμε ότι δικαιώσαμε την επιλογή των συμπολιτών μας αυτών. Ήδη αμέσως μετά την ανάρρηξη των νέων κοινοβουλευτικών ομάδων και κατά τη διαδικασία του σχηματισμού κυβέρνηση, η Δημοκρατική Αριστερά ανέλαβε ρόλο ευρύτερο, δυσανάλογα μεγαλύτερο από το εκλογικό τη ποσοστό. Όπως είχε δεσμευτεί προεκλογικά, τίμησε την ψήφο εμπιστοσύνη που τη δόθηκε από του συμπολίτε μα και έκανε το παν για να μην ακολουθήσουν εκλογέ. Κατά την περίοδο αυτή, οι πρωτοβουλίες του κόμματος και του Προέδρου διεύρυναν τον κύκλο εμπιστοσύνης του κόμματος και κατέριξαν την κοινωνία ότι η ευθύνη και η υπευθυνότητα είναι μεγέθη απολύτως διαφορετικά από το ίδιο το μέγεθος ενός κόμματος. Η πρότασή μας για οικουμενική κυβέρνηση με ευρεία στήριξη, με κοινοβουλευτική και λαϊκή νομιμοποίηση, με ορίζοντα διετία και πρόγραμμα που θα κινείται στο δίπολο αγκίστρωση στο ευρώ, απαγκίστρωση από το μνημόνιο, έγινε αντικείμενο συζητήσεων. Έτυχε ευρείας αποδοχής, κοινωνικής αποδοχής, όχι όμως και πολιτικής. Είναι νομίζω σαφές ότι η συγκρότηση κυβέρνησης ήταν το τελευταίο πράγμα που είχαν στο μυαλό τους όσοι το κρατούσαν απασχολημένο με το αίτημα της διόρθωσης της ψήφωσης του ελληνικού λαού. Η στάση μας στο διάστημα αυτό υπαγορεύτηκε από την αναγκαιότητα σχηματισμού κυβέρνησης εναρμονισμένης με την πρόσφατη λαϊκή εντολή. Από την αναγκαιότητα η πολιτική λύση να υπηρετεί τη λαϊκή εντολή. Σε όσους πίστευαν ότι έπρεπε να είχαμε συμμετάσχει σε κυβέρνηση ανεξάρτητα από τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ, επαναλαμβάνω τα λόγια του Προέδρου του Κόμματος, του Φώτη Κουβέλη. Καταλαβαίνουμε την αγωνία των συμπολιτών μας για τον πολύτιμο χρόνο που χάνεται, για την ανάγκη να σχηματιστεί αμέσως κυβέρνηση. Και θέλουμε να τους πούμε ότι η άρνησή μας αυτή δεν οφείλεται σε εθνοφοβία. Κάθε άλλο. Και αυτό θα αποδειχθεί πολύ γρήγορα. Οφείλεται στην εκτίμησή μας ότι αυτή η κυβέρνηση, που εκ των πραγμάτων θα στηριζόταν στις δυνάμεις που ιτήθηκαν λόγω της προσήλωσής τους στο μνημόνιο, δεν θα είχε ευρεία λαϊκή νομιμοποίηση, δεν θα μπορούσε να σταθεί, σύντομα θα κατέρεε, ενώ θα άφηνε παράλληλα χώρο για ανέξοδη και ανέφημη δημαγωγία. Οδεύουμε λοιπόν σε νέες εκλογές λίγες μέρες μετά τις προηγούμενες. Με πέραν του 1.000.000 ανέργους, με την οικονομία σε βαθιά ύφεση, με την κρατική μηχανή σε στάση, με τους πολίτες συχνά σε απόγνωση. Καθ' όλο το διάστημα αυτό, είδαμε να εντείνονται τα χαρακτηριστικά ενός νέου διπολισμού που στήθηκε και ενισχύεται καθημερινά. Πρόκειται για ένα νέο διπλωματισμό, καρικατούρα αυτού που προηγείται, που απεγνωσμένα προσπαθεί να επιβιώσει μέσα από νέους και παλιούς φορείς. Από τη μια, οι συσπηρωμένες δυνάμεις της δεξιάς πολιτευτικίας, που ξαναμπαίνουν στα διαμερίσματα, όχι γιατί συμφωνούν μεταξύ τους, αλλά για να διεκδικήσουν την πρώτη θέση, επισύοντας τον κίνδυνο μιας αριστεράς που κινείται σε αντιευρωπαϊκή τροχιά. Μιας δεξιάς βαθιάς συντηρητικής, φοβικής, παλαιοκομματικής, αντιμεταρρυθμιστικής. Η πολιτική πρόταση αυτής της δεξιάς είναι που ιτήθηκε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι αυτή που σε ευρωπαϊκό επίπεδο οδήγησε στα σημερινά αδιέξοδα και θαυσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αυτή που σε εθνικό επίπεδο βαρύνεται με βαρύτατες πράξεις και παραλήψεις που οδήγησαν την οικονομική κατάσταση της χώρας στον δημοσιονομικό εκτροχιασμό και στο μνημόνιο. Από την άλλη, μια λαϊκίστικη και ανεύθυνη αριστερά, που ανοιχτά ερωτροπεί με την έξοδο από το ευρώ και την επιστροφή στην αχλή. Μια αριστερά χωρίς οικονομικό πρόγραμμα. Μια αριστερά που τη μια μιλάει για καταγγελία του μνημονίου και την άλλη για επαναδιαπραγμάτευση. Με δύο λόγια, μια αριστερά που ψαρεύει στα θολά νερά. Αυτή η αριστερά αναπαράγει τις χειρότερες παραδόσεις της παραδοσιακής αριστεράς και του ΠΑΣΟΚ και κλείνει το μάτι στον λαϊκισμό. Αγαπητές φίλες και φίλοι, είναι προφανές ότι κάθε πόλος του διπόλου
δημοκρατική αριστερά διεκδικεί για τον εαυτό της τον ρόλο του τρίτου πόλου, όπως ήδη τον προσδιορίζουμε με τον προγραμματικό μας λόγο. Ενός πόλου αριστερού, ευρωπαϊκού, δημοκρατικού, σοσιαλιστικού, βαθιά μεταρρυθμιστικού. Ενός πόλου όπου ο ορθός λόγος και τα εργαλεία του θα κατέχουν την πρώτη θέση. Αγαπητές φίλες και φίλοι, είναι πολύ παραπάνω από σαφές ότι βρισκόμαστε υπό την πίεση δεξιού και αριστερού λαϊκισμού. Ο πρώτος προβάλλει το δίλημα ευρώ ή δραχμή, επενδεδημένο με αντιαριστερά κομβικά αντανακλαστικά. Ο δεύτερος προβάλλει το δίλημα μνημόνιο ή αντιμνημόνιο, έτσι όπως λανσαρίστηκε τελευταία μνημόνιο η ΣΥΡΙΖΑ, επενδεδημένο με μπόλικη ανεύθυνη αερολογία. Εάν αυτοί κυριαρχήσουν, τότε η χώρα μπορεί να μπει σε επικίνδυνη περιδίνηση. Δεν θα ήταν υπερβολικό να πω ότι η ενίσχυση του τρίτου πόλου είναι θέμα επιβίωσης. Είναι θέμα επιβίωσης να ενισχυθεί ο χώρος της δημοκρατικής, προοδευτικής και σοσιαλιστικής παράταξης. Να ενισχυθεί ο προγραμματικός λόγος του χώρου αυτού, να αναδειχθούν τα πρόσωπά του. Σήμερα γίναμε μάρτυρες τηλεοπτικά ενός γεγονότος τόσο θλιβερού όσο και επικίνδυνου. Θα πω μόνο ότι για τους πάσης πίσω φασισμούς, ο κοινοβουλευτισμός είναι μόνο όχημα, τίποτα άλλο. Και θα θυμίσω ότι ο πρωταγωνιστής της βίας είναι εκλεγμένος βουλευτής της προηγούμενης βουλής. Επίσης, θα υπενθυμίσω ότι η ψήφος είναι θετική επιλογή, όχι αρνητική. Που πρέπει να γίνεται με ψυχραιμία, υφαλιότητα και στάθμιση παραγόντων. Δεν μπορεί να είναι τιμωρία, ούτε εκδίκηση. Αγαπητές φίλες και φίλοι, πορευόμαστε προς τις εκλογές αυτές με όπλα και εφόδια μας τον πολιτικό και προγραμματικό μας λόγο, τον οποίο θέτουμε στη χρήση του ελληνικού λαού. Επιμένουμε στο δίπολο αγκύρωση στο ευρώ, απαγκύρωση σε ευρωμνημόνιο. Ήδη το κεντρικό σύνθημα έτοιμα του σημερινού προεκλογικού μας αγώνα είναι εντολή για λύση. Εντολή για να μην μείνει η χώρα κυβέρνηση. Εντολή για να παραμείνει στο ευρώ. Εντολή για να αλλάξει. Εντολή για μεταρρυθμίσεις. Εντολή για απαγκύρωση από το μνημόνιο. Προσβλέπουμε στην αξιοποίηση της αλλαγής της ηγεσίας στη Γαλλία και στην υποχώρηση των συντηρητικών δυνάμεων στη Γερμανία. Προσβλέπουμε στην αλλαγή του κλίματος που οι αλλαγές αυτές επιφέρουν στο σύνολο της ευρωζώνης. Θεμελιώδης άξονα της προσπάθειας αυτής θα είναι διαπραγμάτευση για την επιμήκυνση μέχρι το 2018 του χρόνου της δημοσιονομικής προσαρμογής για να μπορέσει ο τόπος να πάρει μια βαθιά ανανάσα που την έχει τόσο πολύ ανάγκη. Πρόταξη της κατάργησης της νομοθεσίας για τη μείωση των κατώτατων μισθών που συμπαρέσυρε όλες τις αμοιβές που θα χάσουν. Πρόταξη του ζητήματος των συλλογικών διαπραγματεύσεων και της μετενέργειας. Πρόταξη της ύπαρξης και εφαρμογής ενός πενταετούς αναπτυξιακού προγράμματος προκειμένου να υπάρξουν νέες θέσεις εργασίας. Οι δεσμεύσεις για νέα μέτρα τον Ιούνιο του 2012 με στόχευση της συντάξης και του κοινωνικού κράτους θα παλέψουμε για να υποκατασταθούν από περικοπές των δημοσίων δαπανών με στόχο τη μείωση 4 δισεκατομμυρίων που αφορούν σε αμυντικές δαπάνες, φαρμακευτική δαπάνη και ό,τι αφορά τη δημόσια διοίκηση. Μόνο κατά το σημαντικό σκέλος της καταπολέμησης της πατάλης και της ορθολογικής διαχείρισης των φόρων και όχι με περικοπές μισθών και δαπανών στο κοινωνικό κράτος. Καταπολέμηση της διαφθοράς μέσω των νέων συστημάτων ελέγχου των δημοσίων δαπανών και των διαγωνισμών με στόχο τη μείωση κατά 2 δισεκατομμυρίων του ποσού των δημοσίων προμηθειών. Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής που υπολογίζεται στο 30% του ΕΕ, με στόχο να συλληφθεί τουλάχιστον το 1 τρίτο και να προσθεθούν στα έσοδα 6 δις. Πρόκειται για άμεσα μέτρα με την επαναδιαπραγμάτευση διαρκώς συνεχιζόμενη. Και βέβαια, αγαπητές φίλες και φίλοι, η όθηση, η νομιμοποίηση και τα οικονομικά ισοδύναμα για την απαγκύρωση από το μνημόνιο μόνο δια των μεταρρυθμίσεων. Των μεταρρυθμίσεων στη δημόσια διοίκηση, αυτοδιοίκηση, υγεία, ασφάλεια. Των μεταρρυθμίσεων τόσο στους ρυθμιστικούς θεσμούς της οικονομίας, όσο και στους ελεγκτικούς της. Και βέβαια από το κύμα των μεταρρυθμίσεων αυτών δεν μπορεί να εξαιρούμε
το ίδιο το πολιτικό σύστημα της χώρας. Τον τρόπο της λειτουργίας του, το σύστημα των προνομίων του, τα οποία πρέπει να καταργηθούν επειγόντως πριν το καταργήσουν το σύνολό του. Αγαπητές φίλες και φίλοι, δίνουμε μια νέα μεγάλη μάχη πριν καν καταλαγιάσει η προηγούμενη. Κατανοούμε την απογοήτευση και την κόπωση όλων όσων χρειαζόμαστε τη συνδρομή. Όμως, το διακύβευμα των εκλογών αυτών είναι πολύ μεγαλύτερο από τα μεγάλα που είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν. Και σαν τέτοιο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Η κυβέρνηση της χώρας την επομένη των εκλογών πρέπει να είναι προοδευτική, αποτελεσματική, σταθερή και σταθερά μεταρρυθμιστική. Η μεγαλύτερη δυνατή ενίσχυση της δημοκρατικής αριστεράς θα δώσει την προοδευτικότερη, αποτελεσματικότερη, σταθερότερη και πλέον μεταρρυθμιστική κυβέρνηση. Στον σκοπό αυτό, εντάσσουμε και τη διατήρηση της έδρας μας στη Γοζάνη. Σύνθημά μας, η δημοκρατική αριστερά διεκδικεί βουλευτή του νομού Γοζάνης και ο νομός Γοζάνης χρειάζεται βουλευτή της δημοκρατικής αριστεράς. Αγαπητές φίλες και φίλοι, συμπολίτες, στη δύσκολη και όμορφη αυτή πορεία σας καλούμε όλες και όλους. Είναι μάχη όλων μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Gracias.